Ένα ακόμα σοβαρό τροχαίο με έναν 28χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να βρίσκεται από τη μια στιγμή στην άλλη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων καταγράφηκε λίγο μετά τις 8.30 χθες το βράδυ στην περιοχή Πλακούρες Ακροτηρίου. Υποτίθεται πως από ό,τι είπανε τουλάχιστον αυτοί που ήταν με τα αυτοκίνητα ότι έχασε τον έλεγχο του τιμονιού και ήρθε και έπεσε πάνω στη μάντρα. Ο νεαρός είχε κατεύθυνση από τα Χανιά προς το καμπάνι Ακροτηρίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του και προσέκρουσε σε τυχείο. Δεν ξέρουμε αν ήταν πετιότητα δική του ή πετιότητα της μηχανής, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Ο δρόμος πάντως ήταν ευθύς, δεν είχε κανένα αντικείμενο να τον εμποδίσει. Κάτοικοι της περιοχής που είδαν τον νεαρό αιμόφυρτο και ειδοποίησαν ΕΚΑΦ αστυνομία υποστηρίζουν πως ατυχήματα στην περιοχή καταγράφονται σχεδόν καθημερινά. Κάνουν λόγο για έναν δρόμο γεμάτο παγίδες, χωρίς φωτισμό, επικίνδυνο για πεζούς και οχήματα. Στην περίπτωση της πρόσκρουσης της μοτοσυκλέτας του 28χρονου στο τυχείο, που είχε αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του, τα αίτια ερευνώνται από το τμήμα τροχείας Χανίων. Ήταν σε σοβαρή κατάσταση όταν τον πήρε το ασθενοφόρο, ξέρετε. Ναι. Δεν μπορούσε να κουνήσει το δεξί του πόδι και το δεξί του χέρι. Σύμφωνα με τους γιατρούς του νοσοκομείου Χανίων, ο 28χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με πολλαπλά τραύματα στα χέρια, τα πόδια και τη λεκάνη και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή.